χρονιά των γάμων για τον τηλεοπτικό σταθμό Sky. Τον Ιούλιο, η Σία Κοσιόνη και ο Κώστας Μπακογιάννης ενώθηκαν με τα ιεράδεσμα του γάμου στο Καρπενήσι. Λίγο καιρό αργότερα, η ίδια βρέθηκε στην Τίνο, καλεσμένη στο γάμο μιας άλλης παρουσιάστριας του καναλιού, της Έλληνας Παπαδημητρίου. Εκεί, διανύοντας τον 7ο μήνα της εγκυμοσύνης της, φορώντας ένα αέρινο κοραλί φόρεμα, έδειχνε να το διασκεδάζει ιδιαιτέρως, αφού ο χορός δεν είχε τελειωμό. Στην Αντίπαρο τώρα, από όπου και έχουμε αποκλειστικά πλάνα, η δημοσιογράφος απολαμβάνει τις τελευταίες καλοκαιρινές ανάσες στο Σόρος Beach. Μέσα από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης δήλωσε ότι επιστρέφει με όρεξη στα επαγγελματικά της καθήκοντα ή αλλιώς στη θρανία της, όπως έγραψε χαρακτηριστικά. Για λίγο καιρό ωστόσο, αφού πλησιάζει η στιγμή που η Σία Κοσιόνη και ο Κώστας Μπακογιάννης θα κρατήσουν στην αγκαλιά τους τον καρπό του ερωτά τους. Λοιπόν, είδατε το αποκλειστικό υλικό. Είναι από την παραλία του Σωρού. Γενικώς η Σία Κοσιόνη και ο Κώστας Μπακογιάννης αγαπούν την Αντίπαρο. Αν θυμάστε και το πρώτο παπαράτσι με το οποίο είχαμε διαπιστώσει ότι είναι μαζί και ερωτευμένοι, ήταν από το νησί της Αντιπάρου. Που και ήταν το καλό φαγητό αγαπούν από ό,τι βλέπω, γιατί είδα διάφορα πλάνα σε ταβερνάκια εκεί. Καλά, εγγυούλα είναι, έκανε τον μπάνιο τη. Όχι, καλέ, μόνο αυτή έτρωγε, ο άλλος δεν έτρωγε. Και οι δύο λέω αγαπούν το καλό φαγητό. Νομίζω δεν ήταν ο κύριος Μπακογιάννης, μια φιλενάδα της ήταν. Α, δεν πήγε. Λες να φοράγε φουστάνι. Ο Μπακογιάννης δεν πήγε στο γάμο της Μπουσδούκου. Δεν ξέρω, μπορεί να έχει υποχρεώσει. Τώρα εμάς αυτό το υλικό μας το έστειλαν 2-3 μέρες πριν το γάμο, γιατί εκμεταλλεύτηκε το γάμο και με αφορμή το ταξίδι τη για το γάμο έκανε και 2-3 μέρες διακοπούλες. Πόσο μηνών είναι τώρα, 7-8 μηνών, πρέπει να είναι εκεί. Ναι, παιδιά. Πρέπει να μπαίνει στον 8ο. Τώρα βέβαια θα πω το κλασικό που λένε οι μαμάδες, που όταν είσαι έγκυος και έχεις μεγάλη κυλίτσα, δεν κάνει να στεγνώνει το λόσο μου πάνω σου. Κυρία Κοσιόνη, να προσέχετε. Εγώ νομίζω άλλαξε. Ναι, ισχύει ότι βέβαια... Καλύτερα το λόσωμο, θέλω να πω, στην παραλία μια κοπέλα που εγκυμονούει. Για να είναι προστατευμένη κυλίτσα για τον ήλιο. Είναι λίγο, ναι. Θεωρώ ότι είναι πιο γλυκό να βάζει. Είναι πολύ ωραία. Είναι πολύ όμορφη εικόνα. Είναι πολύ ευτυχισμένη. Έχει πάρει βέβαια τα κιλά της. Λογικό είναι η γυναίκα. Μας αρέσει πολύ. Και παιδιά, μην ξεχνάτε. Δεν φαινόταν ότι. Στο δελτίο χθες. Τι. Παιδιά, να σας πω κάτι τώρα. Συγγνώμη. Είναι και το πρώτο της μωρό. Θέλω να πω ότι συνήθως οι γυναίκες το πρώτο παιδί. Επειδή δεν ξέρουν, δεν γνωρίζουν, δεν αυτό. Παίρνουν περισσότερα κιλά από ό,τι θα πάρουν. Αυτό είναι από χθες το βράδυ. Παιδιά, συγγνώμη και το απολαμβάνει κιόλα. Αν από το πρώτο παιδί αυτό που λέει η Φλωρίντα αρχίσει, μη φάω τόνα, μη. Και δεν έχουν όλοι την τύχη τη Μαριέτα Κρουσαλά που παίρνει 5 κιλά σε αυτήν την εγκυμοσύνη. Επιτρέπονται στη διάρκεια. Επιτρέπονται πια. Έχουν βγει κάτι βιολογικέ. Βιολογικέ και νομίζω ότι από δεύτερο μήνα και μετά επιτρέπεται. Α, ναι. Ναι, ναι, Δημήτρη, αν τη ενδιαφέρει. Δεν έχω κάνει τη γιατρό. Δεν λέγαμε πριν ότι πρέπει να γίνω κι εγώ μάνα και ότι θα με δώσετε, να μην ξέρω. Δεν θα έχει κανένα πρόβλημα. Πλέον είναι. Θα το κάνει τον δεκαπά σου. Ναι. Ήρθε και ο Πέτρος Νάζος. Έχουμε πολύ ωραίο θέμα από Μύκονο. Σήμερα με αποκλειστικά θέματα και όλα αυτά τα ευτράπελα. Τι έγινε, τι δεν έγινε. Αλλά είδες, Πέτρο μου, και εμείς στην Αντίπαρο κάτι γίνεται. Τα φιλιά μας στο Σωρό, την πιο ωραία παραλία της Αντιπάρου. Πάμε σε ένα άλλο θέμα και με το καλό στη Σία Κοσιόνη. Όλα τα καλά να κρατήσει ένα πολύ γερό μωράκι στην αγκαλιά της. Ξέρουμε ένα αγοράκι, κοριτσάκι. Αγόρι, εγώ θέλω να πω σε αυτό το σημείο μόνο ότι ο Μπακογιάννης είναι τρομερά γουρλή άνθρωπο. Εμένα τουλάχιστον έφερε γούρι. Το καταλαβαίνετε γιατί ήταν η πρώτη συνέντευξη. Ήταν και μεγάλη επιτυχία, βέβαια. Είναι ωραίος τύπος και... Και του ευχόμαστε να είναι πολύ ευτυχισμένος.